Ο σεβαστός πατέρας Νικηφόρος Μανάτης είναι αρχιμανδρίτης και ιεραρχικός επίσκοπος Ευρωδέας. Επίτροπος. 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 Ανοιχτό είναι, μιλούμε. Σαν να μην τα πω καλά. Η εισήγησή μου έχει δύο κεφάλαια. Στο πρώτο παρατήθηκε διαχρονικό σκελετό των εκκλησιαστικών της Ευρωδέας ως τμήμα της Μητροπόλης του Λωρίνες μέχρι σήμερα. Και στο δεύτερο, η εικόνα των εκκλησιαστικών μαζί και εθνικών της επαρχίας της Ευρωδέας Καϊλαρίου στα 30 τελευταία χρόνια πριν από την απελευθέρωσή της. Πρώτο, η Μητρόπολη μας στο μακρινό παρελθόν της ονομαζόταν Ιερά Μητρόπολης Μογλενών. Ξεκίνησε από τη Μητρόπολη Ηρακλείας Λίγκου από τον 4ο μέχρι τον 7ο αιώνα με την ανάπτυξη της πόλεως Μογλενά, το λέει με έψιλον ή Μογλενά με αλφαγιώτα ή Μογλένα με αλφαγιώτα. Στην περιοχή Αλμοπίας, κοντά στο χωριό Ενότια, το νό με ωμέγα ή Νότια με ωμέγα ή Νότια με όμικρον. Μεταφέρεται η έλλαντη σε εκεί γνωστό και εκεί γι' αυτό και φέρει το τίτλο Μογλενών για μακρό διάστημα μέχρι το 1922. Πρώτος επίσκοπος της δεύτερης περίοδου είναι ο Ιλαρίων 1134-1164 και ο τελευταίος ο Γερμανός Α 1742-1747. Στο επόμενο να εκλογήσει ο Γερμανός στο αρχιοφυλάκιο του Πατριαρχείου γράφεται «Εκλέγεται ως Μογλενών και Κατρανίτσης Πύργων τον Δεκέμβριο 1762». Με την πρώην υποδούληση της Μακεδονίας στον τουρκικό ζυγό έχουμε βίαιους και εκτεταμένους εξισλαμισμούς. Τότε ήταν που έφτασε η Ιερά Μητροπόλεως στην Κατράνιτσα Πύργους Εορδέας. Ενθύμη στο Ευαγγέλιο του Ιερού Ναού Δριοβούνου, Σετίστης, γράφει «Εις των καιρών όπου εφώνευσαν των ιερόθεων ταμεία της Μητροπόλεως Κατρανίτζης». Και θα είχαμε περισσότερα στοιχεία για τη Μητρόπολη Κατρανίτζης αν δεν προλάβαιναν οι Γερμανοί και δεν έκαιγαν τον Ιερό Ναό Αρχαγγέλων Πύργων κατά την ολόμαυρη εκπολιτιστική τους εκστρατεία. Και το εμπόριο μαρτυρείται ως τελευταία έδρα της ευπερίστατης Μητροπόλεως μας, από όπου μεταφέρθηκε τέλος στην Φλόρινα. Παραθέτω ονόματα των αρχιερέων. Μία παρένθεση. Στις 6 Ενδεκάτου 1924 το Πατριαρχείο με πράξη του ιδρύει προσωποπαγή Μητροπόλης στις νέες χώρες για τακτοποίηση των προσφύγων αρχιερέων που απόλυσαν τα ποιμνιά τους με τις ανταλλαγές των πληθυσμών Θράκης, Μικράς Ασίας, Πόντου, Βορείου Ηπείρου. Τότε ιδρύθηκε και η 27η Μητρόπολης Νέας Πελαγωνίας, περιλαμβάνουσα ολόκληρον την υποδιοίκηση Καϊλαρίων με θέδρα στις πόλεις Καϊλαρίων. Αυτή επέζησε μέχρι το τέλος Νοεμβρίου 1935, οπότε μετετέθη ο από Βελεγράδων ή Βερατίου και Εκμοξοπόλεως καταγόμενος Μητροπολίτης Ιωακήμ Μαρτυμιανός στη Μητρόπολη Ξάνθης. Στα έτη 1930-1935 ονομαζόταν το Λαμαρίδος και Ευρωδέας. Ο Βασίλος Παπαδόπουλος έρχεται από την προσωποπαγή Μητρόπολη Γενιτσών και Γουμενίτσης Οκτώβριο 1932 με Ιανουάριο 1937. Το 1943 μετονομάζεται η Ιερά Μητρόπολη Φλωρίνης Αλμοπίας και Ευρωδέας. Από Ιανουάριο μέχρι Ιούνιο 1967 είναι το ποτηρίδες ο Καστορίας Δωρόθεος. Από 25 έκτου 1967 μέχρι 15 πρώτου 2000 είναι ο Αυγουστίνος Καμπιώτης που ακοιμήθηκε 104 ετών στις 28/8/2010. Επί Αυγουστίνου με ανάλογο ΦΕΚ το 8/9/1967 αποσπάται η Ομοπία και παρουσιατάται στην Έδεσα και ο συνολός πλέον τίτλος γίνεται Ιερά Μητρόπολης Φλωρίνης Πασπών και Ευρωδέας. Τέλος στις 21/1/2000 εκλέγεται και στις 23/1/2000 χειροτονείται ο Κυπαρισσίου Γρεβενών Θεόδωρος Πασσαλής που επιμένει μέχρι και σήμερα τη Μητροπολή μας. Δεύτερο, η Εκκλησιαστική Επαρχία Ευρωδέας Καϊλαρίων ήταν πάντοτε έδρα Αρχαιοδικού Επιτρόπου. Ένα διάλειμμα ήταν η περίοδος 1925-1935 κατά την οποία λειτουργήσε ως Μητρόπολη Νέας Πελαγωνίας η Πολεμόδος Ευρωδέας. Από τις αρχές του 1900 μέχρι και σήμερα που έχουμε γραπτές μαρτυρίες διακόντισε ως Αρχαιοδική Επίτροπη και γραφής περί τα 20 πρόσωπα, από τα οποία τελευταίος είναι ο Ομιλών. Στην περίοδο της δουλείας, ο Αρχαιοδικός Επίτροπος Ευρωδέας Καϊλαρίων, με εντολή του Μητροπολίτου Μογλενών
και έγκριση των τουρκικών αρχών είχε το δικαίωμα να παρακάθεται στο Διοικητικό Συμβούλιο Καϊλαρίων. Ήταν δε επίγουσα ανάγκη να είναι τακτοποιημένα όλα τα διοριστικά έγγραφα του Αρχιετικού Επιτρόπου τόσο από τη Μητροπολίτη όσο και από τις τουρκικές αρχές. Ο Μητροπολίτης εξέδιδε διορισμό και έστειλε τα κρίριον επίσημο έγγραφο στον Βαλή του Βιλαϊτίου Μοναστηρίου. Ο Βαλής, νομάρχης μοναστηρίου, έστειλε έγγραφο στον Μητεσαρίφη, διοικητή του Σαντζακίου Σερβίων. Ο Μητεσαρίφης Σερβίων έστειλε έγγραφο στον Μητροπολίτη Μογλαινών. Και ο Μητροπολίτης Μογλαινών κοινοποιούσε τον διορισμό με ιδιαίτερο συστατικό στον Καϊμακάμι, υποδιοικητή του Καζά Επαρχίας Καϊλαρίων, ώστε να είναι έγκυρος ο διορισμός του αρχαιρετικού για να έχει το δικαίωμα να παρακάθεται στο Διοικητικό Συμβούλιο και να υπερασπίζεται υποθέσεις των υποδούλων χριστιανών. Αυτά βρίσκουμε σε επιστολή του Μητροπολίτου Μογλαινών Ανθίμου στις 9 Απρίλου 1906 προς τον Μητροπολίτη Κοζάνης Κωνσταντίου για να προωθήσει με την επιρροή του σε υψηλό βαθμό Τούρκους τον βραδύνοντα διορισμό του Χασάνκιοι Ασβεστοπέτρας Παπά Εμμανουήλ ως Αρχαιρετικού Επιτρόπου Καϊλαρίου. Για να κατανοήσουμε όμως τα κείμενα της βιβλιογραφίας του Μητροπολιτών Μογλαινών Φλωρίνης με τον Κωνσταντίο της Κοζάνης, που ακολουθούν και θα διεξάχθουμε, σχετικά με τα προβλήματα στην Ορδέα, πρέπει να παραθέσουμε σύντομη περιγραφή της ρίζας του προβλήματος, η οποία είναι η εξής. Το 1856 ο Σουλτάνος Αβδούλ Μετζίτ ξέδωκε το Χάτι Χουμαγιού. Με αυτό επικυρώνονταν τα δικαιώματα του Πατριαρχείου επί όλων γενικά των Ορθοδόξων υποδούλων λαών. Άφηνε όμως περιθώρια κάποιων ιδιαίτερων ενεργειών σε κάθε φυλή και εθνότητα. Αυτό το παραθυράκι εκμεταλλεύτηκαν οι Βούλγαροι και έγιναν αξιώσεις για την εκκλησιαστική τους αυτονομία. Επειδή όμως δεν εγκρίθηκαν οι αξιώσεις τους από την Εθνοσυνέλευση που συγκάλεσε το Πατριαρχείο 1858-1860, γι' αυτό προέβησαν σε πραξικονομητικές ενέργειες. Η ιδέα αποκορύφωσή τους ήταν η ανταρσία με αρχηγούς, τους επισκόπους Μακαριουπόλιος Ιλαρίωνα στο Γιάνοβιτς, του πρώην Βελισσού Αυξαντίου και του Φιλιουπόλιος Παϊσίου, οι οποίοι καθαιρέθηκαν τον Φεβράριο του 1861 από Σύνοδο των Πατριαρχών της Ανατολής, με συμμετοχή λίγων Βουλγάρων επισκόπων. Οι πρώτοι των Βουλγάρων στη Σύνοδο ήταν να συμμετέχουν κατά το ίμιση στην Ιερά Σύνοδο του Πατριαρχείου. Η αξίωσή τους αυτή, βέβαια, με τους φανερούς κινδύνους που εγκυμονούσε, δεν έγινε δεκτή. Προτάθηκε όμως από τον Πατριάρχη Γρηγόριο VI να ιδρυθεί εξαρχική εκκλησία με αναστήσεση της Αρχιεπισκοπής Τυρνόβου. Τέλος, με πρωτοβουλία της τουρκικής κυβερνήσεως, που υποβοηθούσε την ανταρσία, στις 27 Δευτέρου 1871 εκδόθηκε φιρμάνη 8 άρθρων με το οποίο ιδρύθηκε η Βουλγαρική Εξαρχία. Ζήτησαν έγκριση από το Πατριαρχείο, αλλά την αρνήθηκε. Παρά τα αυτά, πρώτος έξαρχος εξελέγει ο καθηρημένος Ιλαρίων Παρτιθέαλος δε τούτου, στις 16 Δευτέρου 1882 εξελέγει ο Άνθιμος Μιχαήλοφ. Επί Πατριάρχου Ανθίμου VI και Εξάρχου Ανθίμου, δύο Άνθιμοι, παγιώθηκε το Βουλγαρικό Σχίσμα, το οποίο έμεινε να θεραπευτεί στις 22 Δευτέρου 1945 επί Πατριάρχου Βενιαμίν Α, με την αναγνώριση της αυτοκεφάλου εν Βουλγαρία Ορθοδόξου Εκκλησίας. Η ανατέρω κίνηση όμως της Βουλγαρικής Εκκλησίας έγινε το δυνατότερο όπλο διεισδύσεως του βουλγαρικού επεκτατισμού στην Ελληνική Μακεδονία. Μεγαλώνοντας είναι οι σελίδες της περίοδου από το 1871 μέχρι και την λήξη του Μακεδονικού Αγώνος. Επιστρατεύθηκαν Βούλγαροι επίσκοποι, ιερείς, δάσκαλοι και δασκάλες για να επιτευχθεί η βουλγαροποίηση της Μακεδονίας σε συνεργασία με το εμμουχαρές πολεμικό σκέλος της Βουλγαρικής Οργανώσεως, ΕΜΕΟ, ΒΜΙΡΟ, η οποία με το μαχαίρι στο χέρι ως πυθό, με τα αντίστακτα φωνικά τους και τους εμπειρισμούς ολόκληρων χωριών, η Μακεδονία εμμορραγούσε. Είναι η ίδια πληγή που εμμορραγεί μέχρι σήμερα με διάφορα σκηνικά ονόματα και πολιτικές των ισχυρών εμπόρων των εθνών. Στα 40 χρόνια που κράτησε ο Μακεδονικός Αγώνας, πότισε τη γη της Μακεδονίας με πολύ αίμα. Εξαρχικός σήμαινε Βούλγαρος και πατριαρχικός σήμαινε Έλληνες. Θυσιάστηκαν τότε επίσκοποι, ιερείς, ηγούμενοι, μοναχοί, δάσκαλοι και λαός πολλής. Το σύνθημά τους, που η ηχό του ακούγεται μέχρι σήμερα, ήταν «Αδιαίρετος, ανεξάρτητος Μακεδονία, αυτή είναι η σημαία και με αυτήν θα νικήσουμε», όπως καταλήγει η προκήρυξη του Συραϊκού Συνεδρίου του Μακεδονικού Κομιτάτου τον Μάρτιο του 1922.
Μεγάλο ποσοστό παθών από την φωνική μανία των εξαρχικών γνώρισε και η επαρχία Καϊλαρίων, Εορδαίας. Κάμποσα στοιχεία των γεγονότων αυτών θα παρακολουθήσουμε ξεφυλίζοντας σαν ημερολόγιο την αλληλογραφία του Εκβογγοπέτρας και Μικροβάτου Σερδίων Μητροπολίτη Κοζάνης Κωνσταντίου Ματούλα, που είναι φυλαγμένη στο ιστορικό αρχείο της Βιβλιοθήκης Κοζάνης με τους Μητροπολίτες Φλωρίνης, Μογγελενών, αλλά και Ενωρίες της Εορδαίας. Από την Κωνσταντινούπολη, όπου είναι συνοδικός ο Κωνσταντίος, γράφει τον βαρύ πόνο του στις 25 Πρώτου 1905 προς τον Υπουργό Εξωτερικών Σκουζέν, λέγοντας «Εγγύης της Κοζάνης και πρώτων πυλών της κίνεται τα Καϊλάρια, Κωμόπολης οικουμένη η ιδία υπό Οθωμανών, ούσα έδρα υποδιοικήσεως, ιφ-ιν υπάγονται ογδορύποντα Κωμόπολης και χωρία, άπασε βουλγαρόφωνε, ως και η Κωμόπολης εμπόριων οικουμένη υπό 200 οικογενειών βουλγαροφώνων, ον εξήκοντα ημέτερη. Εν δε των σπουδαιότερων τούτων και κεντρικότερων σημείων τυχάνει η Κωμόπολης εμπόριων, κειμένη εν την περιφερεία τάχτων των πάλε ποτέ σταριδόλων ή δισαριδιών, ενώ οι σχισματικοί εγκαταστάντες ίδρυσαν σχολάς αραίων ή θηλαίων και επί το σούτων ταύτας προείγαγων, ώστε εν τη αραίων μεν διδάσκουσεν ήδη 7 διδάσκαλοι, εν δε τη φιλαίων 5. Διερίζουμε δε και εμείς μόλις ένα ελαίο και θελήσει του ενδιτολίες ή μετέρου προξένου, προσφέροντος αυτό μισθόν 20 λίρας. Δια δε τα θήλη, άλλοτε με διορίζουμε, άλλοτε δε ου, ως και δε το τρέχον έτος, διό και εμέτρια θεκατέρες, αναγκάζονται φυτάν απουσίωσης των βουλγάρων. Αλ ούτω δοκί δεινός το ηρημένο αδιάφορον, ότι οι αντίπολοι ημών τα στιάφτας καταστάσεις καραδοκούντας ωφελούνται. Η περιφέρεια Καλαιρίου ετύχανεν όλο η μετέρα, τότε φρόνημα, τότε πνεύμα και την καρδία, αλ η απρονοησία, η ασύγνωση της ακηδεία και η ακαταλόγηση της αδιαφορία των κατακυρούς προξένων, εγένεια του αιτία της απολίας ταύτης, του σπουδαιοτάτου του κέντρου, οριαίας αποστάσεως μόλις απέχοντας της ελληνικοτάτης πόλεως Βλάτσης. Υπάρχουν βέβαια αναφορές των προξένων μοναστηρίου που χρεώνουν οι Μητροπολίτες της Μακεδονίας με ανάλογα παραπτώματα. Με τα συγκεντρημένης καρδίας μου συνεχίζει και άλγους αναφέροντας λέξεις ταύτες, διότι εγνώρισα την άκαγκτον και ψυχράν καρδίαν ούκο λίγων κατά κακή νύραν τιούτων προξένων και την αντεθνικοτάτην αυτών πορείαν και προδοτικότατον χαρακτήρα όν επελήξαντο κατά προδόντες ούτω την ελληνικοτάτη χώρα και εισήλας εχθίστων παραδόντες το σπουδαιότατον τούτο και επικαιρότατον κέντρων ούτινος τα προηγμένα σχολεία παράγωση και κατέτος σοριδών εκπέμπτωση το σούτους και τελικού τους τελειωθεί τους εμπεφορημένων στη θερμοτά των βουλγαρικών εθνικών φορνημάτων, ώστε καταλαμβάνουσαν ως δάσκαλοι και αυτά ακόμη έτσι τα χωρίδια των οποίων τους αγρίπους κατοίκους για τις διδασκαλίες και τις εμπνεύσεις φλογερών εθνικών ιδεών και φορνημάτων εξεγείρουσαν εκ του λιθάργου και υποδός τούτους τη θέαση προς διεκδίκηση του δίθεν πατρίου αυτών εδάφους της τλίμωνος Μακεδονίας, της Κητίδος, του Αλεξάνδρου και Αριστοτέλους. Στην επιστολή του Μητροπολίτη Κοζάνης Κωνσταντίου είναι ολοφάνερος ο πόνος του, διότι αλώθηκε η επαρχία Καϊλαρίου, διότι τα 80 χωριά της έγιναν σχισματικά βουλγαρόφωνα. Οι σχισματικοί έκαναν κέντρο και ορμητήριό του στο εμπόριο με σχολές για αγόρια και κορίτσια. Οι σχολές αυτές βγάζουν δασκάλους και δασκάλες οι οποίοι διατρέχουν όλη την υπαίθρο μέχρι και τα μικρότερα χωρίδια για να κηρύξουν φλογερά για την διεκδίκηση του δίθεν πατρίου εδάφους της Ταλιάπολης Μακεδονίας, της πατρίδος Αλεξάνδρου και Αριστοτέλους. Ενώ δε οι εξαρχικοί στις σχολές Αρένων και Θηλαίων έχουν 7 και 5 δασκάλους με αμοιβές πλούσιες στα δικά μας σχολεία, η σκληρή και ψυχρή καρδία των προξένων μας στα Βιτόλια, σαν τον ανεκδίκητο Στεριάδη στη Σμύρνη, με την προδοτική και αντιθνική πολιτική τους, μόλις και με τα βίες διορίζουν ένα δάσκαλο με 20 λίρες το χρόνο ως μισθό του. Παραμένει ιστορικός ο λόγος του Κωνσταντίου και για το δικό μας σήμερα που ακούγονται κρογμίου των εμπόρων των εθνών για τη Μακεδονία μας, ως δήθεν πατρίδα των γειτόνων μας για την πατρίδα του Αλεξάνδρου και του Αριστοτέλους. Πρώτη επιστολή Κωνσταντίου προς Μογγελεόνων Αδέρκειων στις 28 Δευτέρου 1892. Η Ορθόδοξος Κοινότης Εμπορίου διεκδικεί δικαστικά
τη Μουχταρική Σφραγίδα καθώς και το ένα από τα σχολεία, διότι τα είχαν καταλάβει οι έχθιστοι, οι μισητοί εξαρχικοί. Δεύτερη επιστολή του Κωνσταντίου προς Μογγελόνα Αναβέρκιον στις 15 Τρίτου 1892. Για το ένα σχολείο του εμπορίου δόθηκε επίσημο έγγραφο του Μουταστηρίου Φυσαρδίων και στάθηκε διαταγή να επιδοθεί, να αποδοθεί στους Ορθοδόξους. Τρίτη επιστολή του Κωνσταντίου προς τον Μάρκο Πέσιο Αζά, σύμβουλο εμπορίου, στις 16 Τρίτου 1892. Λέγει ότι συνάντησε τον Μουταστηρίου Φυσαρδίων και δόθηκε εντολή να εγκαταλείψουν τα σχολεία που άρπαξαν και να χτίσουν άλλα. Τον συμβουλεύει δε να επιδιώξει την εκτέλεση της διαταγής που εκδόθηκε και να μην την αποκρύψει τεχνιέντας ο Καϊμακάμης Καϊλαρίων, γιατί του δίνει απαξίσκια. Τέταρτη επιστολή Κωνσταντίου προς Αβέρκιο Μεγρενών στις 16 Τετάρτου 1892. Ζητεί ο Αβέρκιος να επέμβει ο Κωνσταντίος στους ιδιοκτήτες του Κομάνου, οι οποίοι μάλλον ήσαν Έλληνες εισαγωγικά, και να διώξουν τον βουλγαροδιδάσκαλο. Επενήβη πολλές φορές ο Κωνσταντίος, αλλά δεν τον άκουσαν διότι θεωρούσαν τα συμφέροντά του ανώτερα από την θρησκεία και την πατρίδα. Επιπλέον δε έγραψε και στον Παντόλυρον, με πολύ λίρα, πλουσιότητο Τζεμάλ Μπέι των Καλαραίων, ο οποίος αυτοκτόνησε τον Σεπτέμβριο 1922, λίγο πριν την ανταλλαγή. Αλλά αυτός ούτε καν απάντησε στον Κωνσταντίο. Σε αυτή την επιστολή του Κωνσταντίος λέγει ότι με την άδεια του Αρχαιρετικού Επιτρόπου του Καλαραίου χειροτώνησε στην τρέπιστα Αγιοχριστόφορο έναν ιερέα, για να μην προλάβουν οι εξαρχικοί και τοποθετήσουν βούλγαρο δικό τους. Σε Ιερό Ευαγγέλιο του 1754 της Ενωρίας Αγίου Χριστοφόρου βρίσκουμε γραμμένη την εξής ενθύμηση. Εχειροτονήθη ο Παπαγεώργιος Ιωάννου την 1η Μαρτίου 1891 υπό του Αγίου Κοζάνας κυρίου κύριου Κωνσταντίου. Τέλος συνιστά να συναντήσουν τον πολύ και μέγα Τζαμάλ Μπέι που έχει υποστηρίξει πολύ τους σχεσματικούς. Πέμπτη επιστολή Κωνσταντίου προς Άνθιμο Μογγελόνων στις 21 Πρώτου 1903. Συνιστά να πληρώσουν 15 οθωμανικές λίρες στην δασκάλα Ελένη Λιλιάκη, την οποία έστειλε στο χωριό Τρέμπαινο, Καρδιά. Έκτη επιστολή Κωνσταντίου στις 23 Οκτώβου 1905 με άθελον παραλήπτη, ο οποίος ήταν συνοδικός στο Πατριαρχείο, διότι ρωτά λεπτομέρειες της Συνόδου. Σε αυτήν ο Κωνσταντίος επαινεί το Τρέμπαινο, Καρδιά και συνιστά τον Παπακοσμά, Μακεδονόμαχο γύρω από πάνω αυτόν, εφημέριο Τρεμπαίνου και τον διδάσκαλο Αθανάσιο Χασιώτη. Ο Αθανάσιος Χασιώτης, 1857-1959, κατάγονταν από το προσίλιο Σερβίων. Εγκαταστάθηκε οικογενειακός στην Ρακίτα, Ολυμπιάδα. Διατήρησε δάσκαλο στα χωριά της επαρχίας της Ορδέας. Χειροτονήθηκε ιερέα το 1907 και διατήρησε αρχιετικός επίτροπος Καϊλαρίων. Είχε πολυσχηρή δράση και συνέβαλε τα μέγιστα κατά τον Μακεδονικό Αγώνα. Ερεύνησε την δολοφονία του Εμιλιανού Γρεβανών και παρέδωσε την έκθεσή του στον Μητροπολίτη Πελαγωνίας, εκτελούντα τότε χρέη προξένου. Τότε συνεδέθη φιλικά ο Χασιώτης με τον Διάκονο Αθηναγόρα, που μετά έγινε Πατριάρχης Οικουμενικός στην Κωνσταντινούπολη. Ο Κωνσταντίος υπογραμμεί στην ανάγκη νηπιαγωγών για να διδάξουν την ελληνική γλώσσα στα παιδάκια που θα γίνουν αύριο μητέρες και με τον τρόπο αυτό θα πάψουν να μιλούνται τα άλλα γλωσσικά ιδιώματα. Επιστολή Αδερκείου Μογγελόνων προς Κωνσταντίο Κωνσταντίου στις 5 Δωδεκάτου 1892. Λέγει ότι στο παλιοχώρι, Φούφα, υπάρχουν μετρημένοι Βούλγαροι, αλλά με βάρβαρο τρόπο προσπάθησαν να πάρουν το σχολείο και την εκκλησία. Στο παλιοχώρι τότε ήταν 80 οικογένειες πατριαρχικές, 30 σχισματικές και 30 αθηγανικές. Έγιναν ταραχές στο χωριό, γι' αυτό και οι πατριαρχικοί αθώθηκαν στο δικαστήριο Καϊλαρίων, ενώ οι σχισματικοί δικάστηκαν γι' αυτό και πήγαν για εφετείο στα Σέρβια. Παρακαλεί δε τον Κωνσταντίο να υπερασπιστεί στα Σέρβια την υπόθεσή του όπως μπορεί. Πρώτη επιστολή του Μαγδαλών Ιωαννικίου προς Κωνσταντίο 22 Εβδόμου 1900. Στέλνει την επιστολή του με τον Σουλεϊμάν, ιδιοκτήτη του Τσιφλικίου Ραντούνιστα, Κρυόβρηση. Σχετικά με τον διορισμό του Παπασταύρου στο χωριό αυτό, ως ιερέως και δασκάλου, το οποίο μόλις τότε είχε ξεφύγει από τους σχισματικούς και προσήλθε στους κόλπους της Ορθοδοξίας. Δεύτερη επιστολή του Μογγελόνων Ιωαννικίου προς Κωνσταντίον, 22 Εβδόμου 1900. Γράφει πάλι για το ίδιο θέμα, δηλαδή ο Παπασταύρος να προσέλθει όσο γίνεται γρηγορότερα στην Ρατούνιστα Κρυόβρηση και να αναλάβει καθήκοντα ιερέως και δασκάλου. Μάλιστα έχουν εξασφαλισμένη την κατοικία του
τα κάψιμα και τα κάψιμα του χειμώνα. Σε επόμενη επιστολή του πάλι για τον Παπασταύρο στις 2 Οκτώβου 1900 λέει ότι ο μισθός του θα είναι 12 λίρες Οθωμανικές και άλλες 15 από το ιδιαίτερο ταμείο του. Διότι το χωριό μόλις προσήλθε στην Ορθοδοξία και έχει μεγάλη ανάγκη. Τρίτη επιστολή Ιωαννικίου Μογγελινού προς οικονόμον Ιωάννη Σιώπη, αρχαιρετικό επίτροπο Κοζάνης, από τη Βούλτιστα Ιδρέα Καρατζόβα Σαλμικής στις 8 Ενδεκάτου 1901. Στέλνει την απόδειξη δασκάλας Ελένης Κλίδη που δίδαξε στο εμπόριο με μισθό 8 λίρες, αλλά χρωστάει ένα αργυρούν με τζίτιον 20 γρόσια ως δικαίωμα του ενδεκτικού της. Τέταρτη επιστολή Ιωαννικίου Μογγελινού προς οικονόμο Ιωάννη Σιώπη, αρχαιρετικό επίτροπο Κοζάνης στις 16 Ιανουαρίου 1902. Λέγει να προστέλθει ο δάσκαλος Χαρίσιος από Κοζάνη για να αναλάβει εργασία στο χωριό Καραμπουνάρ, Μαυροπηγή. Πέμπτη επιστολή Ιωαννικίου Μογγελινού προς Κωνσταντιο, την 1η 12 1902. Αποστέλει τον κατάλογο με τα ονόματα των δολοφονηθέντων παρατηρευτικών υπό των επαράτων ληστών του Βουλγαρικού Κομματάτου, τον οποίο είχε ζητήσει ο Κωνσταντιος. Στην επιστολή αυτή κάνει και λόγο για ότι ανεγείρεται η νέα Μητροπολίτου στη Φλόρινα, η οποία είναι κατά το σύνορο κτίριό τη. Έκτη επιστολή Ιωαννικίου Μογγελινού προς Κωνσταντιο, 22 Τρίτου 1903, προς Κωνσταντίνο Γάγκαλη και στον Πατριάρχη για έκδοση φυρμανίου και εγκατάσταση δύο καμπανών στους ιερούς ναούς Αγίου Δημητρίου και Δεξιερχών Κατρανίτσης, πύργων βάρος 42 κιλών, ως επιθυμία του Παρθενόντος Αναστασίου, πατέρα του Γκάγκαλη. Οι καμπάνες αυτές είναι και σήμερα στον ναό του Αγίου Δημητρίου, πύργων και στον ναό Αρχαγγέλων. Στην επιστολή προς τον Γάγκαλη, ο Ιωαννίκης μνημονεύει για την προσπάθεια εκδόσεως φυρμανίου για την ανέγερση του ιερού μεταμορφώσεως πύργων, ο οποίος ανακαινίστηκε εκ θεμελίου μετά από την κατατροφή στις μέρες μας από πυρκαγιά. Για τον νόμο αυτό αντιδρούσαν δύο γείτονες μομεθανοί, οι οποίοι μάλλον ζητούσαν χρηματικά ανταλλάγματα. Επιστολή πρώτη Ανθίνου προς Κωνσταντιο στις 2 Οκτώβου 1905. Γράφει για υπόθεση χριστιανών από το Δρουτλάρ, προάστιο, και εξέλεσε δασκάλου το χωριό. Ήδη όμως δάσκαλος βρέθηκε με ετήσιο μισθό 10-12 λίρες, έστω και αν πέρασαν 3 μήνες του σχολικού έτους. Μόνο ο κόμμανος παραμένει χωρίς δάσκαλο. Επίσης, ζητεί κατάλληλο ιερέα από την Κοζάνη για την ενορία του εμπορίου. Η μισθοδοσία του ιερέως θα είναι 1,5 λίρα το μήνα, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα τυχερά. Ο νομάρχης του μοναστηρίου όμως τον ειδοποίησε να φύγει γρήγορα από το εμπόριο, γιατί είναι επικίνδυνη η περιοδία αυτή την περίοδο. Επιστολή Δευτέρα Ανθίνου προς Κωνσταντιο, από Δουλουτράρ Προάστιο στις 17 Δοδεκάτου 1905. Το Δουλουτράρ Προάστιο, κάποιοι κάτοικοι πριν από 25 χρόνια είχαν φυτέψει αμπέλια. Πριν από 2 χρόνια όμως οι μπέιδες του τόπου άμπαξαν τα αμπέλια τους πως τα είχαν δικά τους. Στα καλάρια η διοίκηση δικαίωσε τους χριστιανούς, αφού οι μπέιδες δεν είχαν τίτλους κυριότητος. Αλλά ύστερα δεν προχώρησε στην εφαρμογή της αποφάσεως. Τώρα έρχονται στο εφετείο Σερβίων για να βρουν το δίκαιό τους. Παρακαλούν τον Κωνσταντιο να του συνδράμει με την υψηλή αλογή του για εσία εκβέστη της δίκης. Τον παρακαλούν επιπλέον, επειδή δεν υπάρχει διαθέσιμος δάσκαλος ούτε στην Θεσσαλονίκη ούτε από μοναστήρι, να του στείλουν κάποιον και ο μισθός του θα είναι 12 με 15 λίρες ετησίως. Επιστολή Τρίτη Ανθίνου προς Κωνσταντιο στις 29/5/1906. Στο έγγραφο λέγει να τον πληροφορήσει για το πρόστιμο των σχολείων, των χωριών και των καλαρίων που ζητεί η διοίκηση Σερβίων. Επιστολή προς τα δύο Μογγελινού προς Φώτιον Κοζάνης στις 30/4/1912. Είναι λίγο πριν την απελευθέρωση και ακόμα υπάρχουν βουλγαρικά προβλήματα. Ζητεί να αποστείλει τον δάσκαλο Δημήτριο Τσιγαρίδα από Χασάνγκρι, Ασβεστόπετρα, διότι απειλείται από σκύρδιση από την Ορθοδοξία, στην οποία πριν από λίγο προσήλθε και μόνο αυτός ο δάσκαλος θα το έσωζε. Εξαιτίας της μεγάλης ανάγκης, ο μισθός του θα είναι 30 λίρες και επιπλέον τα οδηπορικά του. Υπολείπονται λίγες επιστολές από τα χωριά των Καϊλαρίων προς Μητροπολίτη Κοζάνης Κωνσταντιο, όλες δείχνουν τον πόνο του καιρού εκείνου. Οι επιστολές όμως του εμπορίου είναι άριστες, με άψογη γλώσσα, με τέλεια καλλιγραφία και ομοιάζουν σαν βιντεοτενία ρεπόρτερ που απέχει από εμάς μόνο 122 χρόνια. Πρώτη επιστολή πατριαρχικών από το εμπόριο προς Κωνσταντιο, 25/2/1890. Μνημονεύουν πρώτα το ξεκίνημα της εξαρχικής πληγής στο χωριό τους. Και αυτό είναι κατά τη σημείωσή τους 7 χρόνια πριν από την επιστολή τους, δηλαδή το 1783. Άρπαξαν με βία τις εκκλησίες στα σχολεία, όλα γενικά τα βακούφια, τα βακούφικα με τα εισοδήματά τους, ακόμη δέκα το ταμείο της εκκλησίας τους με 300 λίρες αποθεματικών.
παρακαλούν την ενεργή στο Κωνσταντίο, στα Ηρωδικεία, να αποδοθούν τα ελκυστικά κτήματα, διότι κτίστηκαν επ' ονόματι του Πατριαρχείου και από Ορθοδόξου για την Ορθόδοξη Πύρνη και όχι για του Πατριαρχικού. Σεβασμιότατε, μόνο το σεβασμό. Πόσα λεπτά ακόμα χρειάζεται για να ολοκληρώσετε? Τελειώνω. Μία σελίδα. Έχουμε περάσει το χρόνο. Τον περάσαμε. Να σταματήσω. Ναι, κάντε λίγο έτσι. Συμπληρώσατε, αν έχετε την καλοσύνη. Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάσαμε την διαχρονική πορεία της Μητροπόλεως μας. Πρώτον. Δεύτερον, τον θεσμό της Αρχαιοδικής Επιτροπής Ευρωδέας στις αρχές του 20ου αιώνα και γενικά μέχρι σήμερα. Τρίτον, γενικό πλάνο του εξαρχικού προβλήματος. Και τέταρτον, οι γενικές επιπτώσεις του εξαρχικού προβλήματος στην επαρχία Καλλιέργων Ευρωδέας και η αγωνία των χωριών μας για την εξέβρεση ιερέων και δασκάλων για να έχουν ανοιχτές τις εκκλησίες τους και τα σχολεία τους. Για να μαθαίνουν όλοι όχι μόνο τα ιερά γράμματα, αλλά και τα ελληνικά γράμματα, όπως δίδασκε ο μέγας διδάσκος του Σλαβωμένου Γένους, Πάτρο Κοσμάς. Αμήν.